Λες Νέλη, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, ανάλογα με το που με βλέπετε. Οδυσσέας Στεφανόπουλος, ο οδηγός της αλήθειας, ο επαγγελματίας οδηγός, θα αλλάξω τα δόντια, γιατί πρέπει λίγο και να κάνουμε προώθηση του δικού μας προϊόντος, έτσι. Λοιπόν, εγώ να σας πω κάτι σήμερα στην έσχεση Νέλη, το οποίο το είδα επειδή παρακολουθάω και τις εξελίξεις στα διεθνή. Είδα, λέει, τον πρόεδρο Τραμπ εκεί στο ΣΥΠΑ να λέει ότι μια καλή ιδέα θα είναι να βάλουμε, λέει, όπα, μισό λεπτό, πάλι πέφτει αυτό. Έχουμε παρατηρήσει γενικά, επειδή πέφτει πολύ, λέει, το τηλέφωνο, να κάνω κάτι για το τηλέφωνο. Λέει, λέει, κάτσε, τι έχει πάει τώρα αυτό, μου λέτε, έτσι, όχι. Εντάξει, τώρα πώς είναι, τώρα, ναι, περίπου. Λοιπόν, στέλνος Νέλη, είδα τον Τραμπ. Λέει ο Τραμπ, λοιπόν, ότι μία λύση για το κορονοϊό, τον υποτιθέμενο, είναι, λέει, να πάρουμε, λέει, αντισηπτικά για να τα κάνουμε ένεση. Δηλαδή να πάρεις Άζαξ, ξέρω εγώ, τα άλλα εκεί, τα τετόλι, πώς λέγονται αυτά, για να τα κάνεις ένιες. Και λέω, εγώ το κάνω τόσο άλλος αυτό. Εγώ δηλαδή, πώς να σου πω. Και εγώ αυτή τη στιγμή τρίβομαι με τετόλ και τέτοια. Πάθε πρωί. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, υπάρχει πιο υγιεινό πράγμα από αυτό το πράγμα. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα το πρωί να σηκώνεσαι, να τρίβεσαι με άζαξ και τετόλ. Καταρχήν, μυρίζεις πολύ ωραία. Έτσι. Μυρίζεις φίνα και κάνεις δουλειά σου και δεν πάω σου πει κανείς τίποτα. Εγώ που είμαι στο ταξί όλη μέρα. Όλη μέρα είμαι με το τετόλ, τρίβω με τετόλ και με άζαξ και με τέτοια και με καθαριστικά. Φεύγει πάλι, παιδιά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, τώρα, εάν θέλουμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα και να το κάνουμε και μια ένεση να μπει μέσα στον οργανισμό μας το άζαξ και το τετόλ, όπως τα λένε αυτά, γιατί όχι. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να πει χλωρίνη. Και δεν μιλάω τώρα, δεν είμαι κανένας ανώμαλος, δεν λέω να πιείτε την χλωρίνη, την απλή, την αρωματισμένη. Ξέρω εγώ, χλωρίνη με γεύση μήλο. Λοιπόν. Γιατί έχω και να μην πω τώρα από πίσω μου. Λοιπόν, υπάρχει ωραίο πράγμα από το να πίνεις χλωρίνη. Και δεν το λέω τώρα, αλήθεια να το λέω, δεν είμαι κανένας τρελός. Να πιεις μια ωραία χλωρίνη με γεύση μήλο, με γεύση καρπούνι. Ξέρω πως είναι, ξέρω αυτό το μακούρι, ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα να με. Έχουν διάφορες γεύσεις και μπορείς να πιεις ό,τι θέλεις. Κοίταξε, πέφτει πάλι η γαμό. Μισό λεπτάκι ρε παιδιά. Πέφτουν όλα πάνω κάτω, έχουν γεύγο. Θα τσαχιστούμε, να σκοτωθούμε να. Λοιπόν. Και λέει ο Τραμπ επίσης το άλλο, ότι να βρούμε έναν τρόπο, λέει, την ηλιακή ακτινοβολία, τα UV, πως θα λένε αυτά, τα UHF, πως θα λένε αυτά και τις ακτινοβολίες του ήλιου, έτσι δεν είναι, UHF δεν είναι, HF, VHS, πως είναι. Λοιπόν, λέει, πέρα από το να τις τρώμε κατά μου τράνατα και να βάλουμε εκεί UHF ακτινοβολία μέσα στη μάπα, να βρούμε, λέει, έναν τρόπο να την επερνάμε και μέσα. Έτσι, δηλαδή τη UHF ακτινοβολία, μισό λεπτάκι παιδιά, όλα θα γίνουν γιατί μου πέφτουν κατά τηλέφωνο να μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, όπα. Λοιπόν, να βάζουμε UHF ακτινοβολία και μέσα στο σώμα. Και λέω εγώ, τόσοι γιατράδες, τόσοι επιστήμονες, δεν το σκέφτηκε, πρέπει να έρθει ο Τραμπ να του το πει. Υπάρχει πιο έξυπνο πράγμα από αυτό. Εκεί που θα κάθεσαι, έτσι, θα ανοίγεις το στόμα σου, έτσι, και αφωτίζεις, θα κάθεσαι στο μπαλκόνι, αφωτίζεις με ανοιχτό στόμα. Εκεί που θα κάθεσαι στο μπαλκόνι, ακατεβάζει τα παντελόνια σου, ανοίγει τα κολομέρια σου, χτυπάει αλλιώς κατευθείαν μέσα στο σώμα μου. Εσωτερικά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να μου πει κάποιο, καλά, θα καθόμαστε στο μπαλκόνι μας με ανοιχτό το σώμα και με αυτό το κόλο. Ναι, μπορεί για κάποιους να φαίνονται παράλογα αυτά τα πράγματα, αλλά κάνουν καλό. Και δεν έχει να κάνει τώρα με τους κορονοϊούς. Αυτά είναι η υγεία γενικότερα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να μπούμε σε μια λογική. Να πίνουμε καθαριστικά, να πασαλιβόμαστε με καθαριστικά και να βάζουμε την ηλιακή ακτινοβολία UHF, VHS μέσα στο σώμα μας. Γιατί αυτό είναι το καλό. Το είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι καβλάκας. Λοιπόν, επιχειρηματίας είναι. Λοιπόν, δεν μπορεί ο Τραμπ δηλαδή να είναι τρελός. Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι. Δεν είναι καβλάκας. Έχει πει τόσα πράγματα. Έχει πει και πει για την άλλη την ουσία αυτή τη χλωρό. Χλωρονοτριφύλλη. Λοιπόν, η χλωρονοτριφύλλη που είπε ο πρόεδρος Τραμπ είναι μια ουσία. Καλά, θα το σπάσω, θα το σπάσω με την Παναγία. Λοιπόν,
Η χλωροτριφύλλη λοιπόν είναι μια ουσία πάρα πολύ χρήσιμη. Καλά, εντάξει. Θα φύγει για το παράθυρο, παιδιά, δεν γίνεται. Η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και κάνει καλό. Και βγήκαν διάφοροι δίθεν επιστήμονες να τον εκράξουν, κάτι γιατροί, κάτι τέτοιοι. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ότι για να κάνουν καλό αυτές οι ουσίες, οι χλωρονοτριφύλες, τα ντετόλ, τα άζαξ, στα τζάμια και στις επιφάνειες, φανταστείτε τι θα κάνουν και μέσα στο σώμα μας. Θα στράφουμε. Λοιπόν, αυτό είχα να σας πω. Δοκιμάστε όλοι σήμερα μαζί με το μεσημεριανό σας, μαζί με το βραδινό σας, να πιείτε ένα σφινάκι αρωματισμένη χλωρίνη. Να πάρετε λίγο άζαξ πριν φάτε, πριν κάνετε το σταυρό σας, οτιδήποτε. Χρυς, και μετά να πασαληφθείτε έτσι, αντί για κολόνια. Τι πια κολόνια τώρα, δηλαδή, κολόνια θα βάζουμε. Τίποτα, κατευθείαν. Ντετόλ χλωρίνε σπρέι. Και το κλείνω γιατί θα μου πέσει το τηλέφωνο και επειδή είμαι στην εθνική πάω πάρω πελάτα, σκοτωθώ. Άντε στο διάλογο να είμαι.